Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές τις μέρες, πρώτο θέμα και πρώτη συζήτηση σε όλες τις εφημερίδες, σε όλες τις τηλεοράσεις, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, είναι το θέμα του χρέους. Τι θα γίνει με το χρέος, αν θα διευθετηθεί το χρέος, εάν θα υπάρξει μια ελάφρυνση γύρω από το χρέος, αν το χρέος είναι βιώσιμος. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε και διαφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με το χρέος και τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυρία Λαγκάρτ από το Περού, διαφωνώντας και με τον κύριο Ντάισελμπλουμ, είπε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί, αλλά πρέπει να διευθετηθεί και η Ελλάδα πρώτα απ' όλα πρέπει να προχωρήσει στο ασφαλιστικό και στις τράπεζες. Άρα έχουμε δύο λέξεις κλειδιά, η μία είναι χρέος και η άλλη τράπεζες. Και για να συζητήσουμε αυτά τα δύο κρίσιμα θέματα, γιατί κατά τη γνώμη του ομιλούντος είναι θέματα που είναι κέρια για το πού πάμε και τι κάνουμε αύριο, γιατί μπορεί ο καθένας των οικοκυριών να λέει τι με νοιάζει εμένα για το χρέος, όμως από το χρέος εξαρτάται και το αύριό του και το πώς θα διευθετηθούν τα άλλα ζητήματα, όπως είναι το ασφαλιστικό, όπως είναι η μισθή, όπως είναι η συντάξη και όλα αυτά τα πράγματα που αγγίζουν και την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Ηρακλή Ρούπα. Καλησπέρα σας, κύριε Ρούπα. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι οικονομολόγος και με θητεία σε πολλές τράπεζες και ξένες και ελληνικές και με σχέση με τα χρηματιστηριακά, άρα ξέρει να μας μιλήσει και γνωρίζει και τον έχω ακούσει παλιότερα σε εκπομπές και που έτυχε να τον δω και βλέπω ότι έχει πολλά πράγματα να πει και σε μια γλώσσα κατανοητή για όλους μας. Και τον κύριο Σπύρο Λαβδιώτη. Καλησπέρα κύριε Λαβδιώτη. Καλησπέρα. Είναι και εκείνος οικονομολόγος. Έχει θητεύσει για αρκετά χρόνια στην Κεντρική Τράπεζα του Καναδά και έχει και εκείνος μια πολύ πλούσια εμπειρία γύρω από τα θέματα που αφορούν το τραπεζικό σύστημα και το χρέος μιας χώρας και συνεχίζει να τα μελετάει όλα αυτά, γιατί τον είδα ήρθε και ήταν με ένα σωρό στοιχεία, τα οποία ελπίζω και εύχομαι να μας τα αναλύσει εδώ στην πορεία της εκπομπής, για να γίνετε κοινωνοί και εσείς μέσα από αυτή τη διαδικασία της τηλεοπτικής παρουσίασης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Ρούπα. Κύριε Ρούπα, το πρώτο μου ερώτημα. Τελικά, όλα αυτά που συζητούνται γύρω από το ελληνικό χρέος, οι διαφορετικές απόψεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Δελτανή ΤΑΦ, η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και γιατί φτάσαμε ως εδώ και γιατί δεν μπόρεσε η χώρα μας να διευθετήσει πολλά θέματα που διευθέτησαν άλλοι, όπως είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ισπανία χωρίς μνημόνιο. Γιατί τελικά εμείς είμαστε τόσο εκτεθειμένοι και μέσω του τραπεζικού συστήματος, το οποίο έχει ακόμη τα capital controls, και με ένα χρέος που ανεβαίνει με μια ραγδαία εξέλιξη προς τα πάνω πάντα, ενώ αντίθετα σε άλλες χώρες όλα αυτά μπήκαν σε μια σειρά και τάξη. Είπατε τη βασική λέξη, είμαστε εκτεθειμένοι. Νομίζω ότι είμαστε εκτεθειμένοι κυρίως στην αδυναμία του συστήματος πριν από χρόνια να αντιληφθεί τον πυρήνα του προβλήματος και την αδυναμία του συστήματος σήμερα να αντιληφθεί ότι όταν διαπραγματεύεσαι, πρώτα πρέπει να πετύχεις δύο πράγματα και μετά να επιδιώξεις κάτι το οποίο στην ουσία αντιβαίνει στη δεοντολογία και στη λειτουργία και των αγορών, αλλά κυρίως πολιτικής της Ευρώπης. Ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα? Τα δύο πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε στην ουσία είναι πρώτον, ότι έπρεπε εδώ και δύο χρόνια οι κυβερνήσεις να αντιληφθούν ότι έπρεπε να λειτουργήσουμε ως managers. Έπρεπε να μαζέψουμε το δημόσιο, να μαζέψουμε τις τράπεζές μας, να μαζέψουμε την φιλοσοφία λειτουργίας του κράτους και του επιχειρήν στα γενικότερα πλαίσια της ανάπτυξης. Και το δεύτερο πράγμα, έπρεπε να αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά δυστυχώς, υπάρχει μόνο μνημόνιο και η υλοποίησή του είναι κάτι το οποίο θα επιτρέψει να διαπραγματευτεί η χώρα τι θα γίνει με το χρέος. Και για να πάμε δύο χρόνια πριν, πιστεύω ότι ήταν στρατηγικό λάθος διαπραγμάτευσης, όταν η ελληνική κυβέρνηση τότε πίστευε ή διακήρυτε, δεν ξέρω αν το πίστευε, αν ήταν θέμα δικής της διαπραγμάτευσης, το χρέος ήταν βιώσιμο, ενώ στην ουσία το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για το ελληνικό χρέος μέσα σε μια αντιπαράθεση
Αμερικής, Δούνου Του και Ευρώπης, ενώ στην ουσία εμείς έπρεπε να έχουμε οδηγήσει τα δεδομένα εκείνα για να διαπραγματευτούμε την αδιάρθρωση του χρέους μας. Το Νοέμβριο το Νοέμβριο του 2012 είχαμε πετύχει μία φράση που έλεγε ότι θα κοιτάξουμε να το διευθετήσουμε το χρέος, αφού κάνετε κάποια προαπαιτούμενα. Και το θέμα είναι ότι δεν επέμεινε τότε, τουλάχιστον δεν έχω εγώ πληροφόρηση ότι επέμεινε εκεί η κυβέρνηση γύρω από αυτά τα προαπαιτούμενα, να τα προχωρήσει τόσο ώστε να μπει στη συζήτηση επί της ουσίας γύρω από το χρέος. Και αυτό με την εξής έννοια, ότι αυτή τη στιγμή είχε και τον κύριο Βεντζέλο που έλεγε ότι είναι βιώσιμο, για να τα πούμε όλα, να μην παραλείπουμε τίποτε, αλλά από την άλλη μεριά δεν έγινε και μια κοινή στρατηγική όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, κάτι που έγινε σε Ιρλανδία, Πορτογαλία κλπ, οι οποίοι να έχουν στόχο αυτό που λέει τώρα η παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και που έπρεπε τότε να γίνει κοινός τόπος που λέμε επιμήκυνση, χαμηλό επιτόκιο στο βάθος χρόνου, περίοδος χάριστος. Και τώρα ο κ. Τσίπρας έχει βάλει και ένα θέμα ακόμη που δεν ξέρω αν είναι ρήτρα ανάπτυξη, αν είναι εφικτός. Αλλά οι άλλοι τρεις νομίζω ότι είναι εφικτοί. Δεν θα έπρεπε τότε το πολιτικό σύστημα να έχει βρει ένα δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση? Νομίζω ένα από τους δύο παραμέτρους, ο οποίος ανέφερα πριν, ήταν και η δυνατότητα αντίληψη του πολιτικού συστήματος ότι αυτό το πράγμα είναι μονόδρομος και θα πρέπει να ομονοήσουν για να χαράξουν μια κοινή πολιτική. Το χρέος δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης και δεν έπρεπε να είναι θέμα αντιπαράθεσης. Δυστυχώς έχει φύγει από το δικό μας πλαίσιο αντιπαράθεσης και έχει πάει σε διεθνές πλαίσιο αντιπαράθεσης, το οποίο κατά την άποψή μου είναι λάθος. Κινδυνεύουμε να εμπλακούμε στην διαπραγματευτική τακτική Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην ουσία η πραγματικότητα είναι μία. Το ελληνικό χρέος, το πρόβλημα του ελληνικού χρέους είναι καθαρά εγχώριο πρόβλημα. Όταν γίνει αντιληπτό του τι σημαίνει η επιμήκυνση, η μείωση επιτοκίων, η ελάφρυνση στα πλαίσια της αναπτυξιακής δομής της χώρας, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε για το χρέος. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στην μετά Σαμαρά Βενιζέλου κυβέρνηση, ενώ θα μπορούσαν όλοι να ομονοήσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση capital controls που δυστυχώς μας πήγαν πολύ πίσω στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Γιατί δεν μπορεί να μιλάς για την αδιάρθρωση του δικού σου χρέους όταν το συνολικό ιδιωτικό χρέος της χώρας που εντάσσεται στα προβληματικά δάνεια στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν έχει λυθεί ακόμα. Άρα οι ξένοι σε βλέπουν, σε κοιτάνε, λένε εδώ δεν έχεις λύσει τα του οίκου σου. Πώς είναι δυνατόν να συζητάς και να πιέζεις για κάτι το οποίο πολύ σωστά είπατε, η προηγούμενη κυβέρνηση ενώ της είχαν δώσει το στίγμα, αυτό, το κερασάκι, δεν το διαπραγματεύτηκε, δεν το υλοποίησε. Για να πάμε στον κύριο Λαβδιώτη. Κύριε Λαβδιώτη, με βάση αυτή την πρώτη συζήτηση που κάναμε, θα ήθελα να μου πείτε εσείς την προσωπική σας άποψη για το πώς βλέπετε και αυτές τις απόψεις. Ακούσαμε τον κύριο Ντάισενμπλουμ να λέει ότι πρέπει να πληρώνουμε το 15% επί του ΑΕΠ να είναι τα τοκοχρεωλήσια, δηλαδή τόκοι συν κεφάλαια, να μας λέει ότι διαρρύθμιση, θα μιλάμε για ρύθμιση, λέει, μετά από 15 χρόνια, να λέει το Δούνου Του, όχι, η ρύθμιση πρέπει να γίνει τώρα για να γίνει βιώσιμο το χρέος, αλλιώς δεν μπαίνω μέσα. Οι Γερμανοί να λένε ότι πρέπει να μπουν και οι άνθρωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτή την ομάδα, τέλος πάντων, που μας έχει υπό επιτήρηση. Τελικά και τον κύριο Ντράγκη να λέει σήμερα στην Καθημερινή ότι ότι υπάρχει ένα θέμα ελάφρυνσης του χρέους και να αναγνωρίζει και αυτός ως κεντρικός τραπεζίτης ότι η ελάφρυνση του χρέους είναι ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την πλευρά της Ελλάδας. Η γνώμη μου, θα ξεκινήσω από το εξής γεγονός. Από ένα αρχαίο γνωμικό, το οποίο αναφέρει ότι εκείνους που οι θεοί αποφάσισαν να καταστρέψουν, πρώτα τους τρελαίνουν. Αυτό συνέβη με τους ελληνικούς πολιτικούς από το 2010. Από τότε το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Και έχουμε πλέον τα στοιχεία και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι το περίφημο κείμενο, το λεγόμενο Office Memorandum, το αρχικό του 10, τότε που ξεκίνησε το πρώτο μνημόνιο των 110 δισεκατομμυρίων, στο οποίο μέσα λέει αναλυτικά ότι τα περισσότερα στελέχη είπαν ότι πρέπει να γίνει μια διάρθρωση του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει με αυτά τα χρέη στο κεφάλι της και να επομισθεί άλλα 110. Τι είδους αναδιάρθρωση όμως πρέπει να γίνει? Η αναδιάρθρωση είναι το λεγόμενο κούρεμα. Είναι διαγραφή του χρέους. Αδιαγραφή, λέτε από εσείς την αρχή.
Εκεί ήταν. Ναι, αλλά αυτό δεν το συζητάνε οι Ευρωπαίοι. Μιλάμε για το 10. Α, για το 10. Και έγραφε το επίσημο Office Memorandum, δηλαδή το επίσημο μνημόνιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο διέρευσε μετά από 3,5 χρόνια μέσω της Wall Street για να αποφύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όλη τη συκοφάντηση, και διότι συκοφαντήθηκε για ανικανότητα. Θα θυμάστε τους πολλαπλασιαστές. Αν δείτε μέσα τις προβλέψεις, είναι για γέλια. Αυτή την εποχή... Δηλαδή κάναν λάθος και εκείνοι. Τεράστιο. Μα το είπε ο περίφημος ο Ολιβέρ Μπλανσάρ, ο chief economist. Είπε ότι αποτύχαμε παταγωδώς, γιατί υπολογίζανε έναν πολλαπλασιαστή, δηλαδή της μονάδος, δηλαδή θα μειώσουν τις δαπάνες της ελληνικής οικονομίας μέσω κατά 10 δις και θα επέλθει στη ρύκνωση του καθάριση του εθνικού προϊόντος κατά το ίδιο ποσό, 10 δις. Και η ουσία ήταν ότι βγήκε 3 φορές επάνω και φτάσαμε σήμερα να έχουμε ένα καθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των 173 δισεκατομμυρίων του τέστην. 70 δισεκατομμύρια χαμηλότερο από την κορυφή από το 2008. Δηλαδή η χώρα έχει συρρυκνωθεί σε αγοραστική δύναμη κατά 30% τώρα έχει φτάσει με το καινούριο. Δηλαδή αυτό που σας λέω, 173 δισεκατομμύρια είναι ο αριθμός για το 15. Λοιπόν, αυτά να σκεφτείτε σε σχέση με το τι έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η προηγούμενη κυβέρνηση, ότι φέτος θα είχαμε ανάπτυξη. Μην τα ξεχνάμε αυτά, δηλαδή τι γελιοποιήσεις ατόμων. Αυτή όμως η ατέρμονα διαπραγμάτευση που έγινε μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου δεν έπαιξε ρόλο. Και δεν ήταν διαπραγμάτευση. Και ο ρόλος του κυρίου Βαρουφάκη που φάνηκε τελικά ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος ρεαλιστικά που κοιτούσε τη λύση του προβλήματος και έκανε όλες αυτές τις θεατρικές παραστάσεις στο Eurogroup. Συγγνώμη, ας μιλήσουμε με αριθμούς. Είπανε πιο μπροστά ότι θα είχαμε ανάπτυξη 2,9% φέτος. Αυτή τη στιγμή το τέταρτο τρίμηνο θα είναι μείον, σύμφωνα, και δεν το λέω εγώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μείον 5,4%. Όλο μαζί θα είμαστε δηλαδή σε μείον territory, δηλαδή έδαφος. Λοιπόν, τότε ότι ξεκίνησε η λεγόμενη διαπραγμάτευση, να μην ξεχνάμε ότι στις 20 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση Τσίπρα αποδέχθηκε ότι θα πληρωθούν εγκαίρως όλες οι υποχρεώσεις και ταυτόχρονα θα αποφύγουν τις μονομερείς ενέργειες. Και ταυτόχρονα θα κρατηθεί η ανεξαρτησία της Τραπέζης Ελλάδος και της Στατιστικής Αρχής. Γνώριζαν τότε και ο κύριος Βαρουφάκης, δεν είναι δυνατόν υπουργός οικονομικών να μην γνωρίζει ότι η χώρα έπρεπε να πληρώσει χρέη της τάξης 30 δις. Και όταν έγινε 30 δις ήταν το χρηματοδοτικό κενό. Και όταν φτάσαμε το Μάιο, θυμάστε τι γινόταν με τα ταμεία, με τα λεγόμενα ρέπος που κάναν, δηλαδή που δώσανε χρήματα συμφωνίες επαναγοράς. Ναι. Είχαν εξαντληθεί όλα. Τότε κλείναμε τον Ιούνιο με 22,5 δισεκατομμύρια πάλι κενό. Και εκεί πανικοβλήθηκαν και πήγαμε σε αυτό το μνημόνιο τέρας, το οποίο εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να αναλύσουμε. Θα το συζητήσουμε για το μνημόνιο. Τώρα, να πάμε τώρα στον κύριο Ρούπα πάλι. Κύριε Ρούπα, να μείνουμε στο χρέος. Αυτή η υπόθεση του χρέους, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η χώρα, με αυτό το μνημόνιο που έχει υπογράψει, μπορεί να πάει σε ένα αποτέλεσμα ή πάμε στα βράχια? Και τελικά θέλω να μου δώσετε μια ρεαλιστική εκτίμηση από τη δική σας άποψη. Καταρχάς σας πω το εξής. Σήμερα γίνεται λόγος για το 10 ή 15% εξυπηρέτηση χρέους ετήσιο. Ακριβώς. Του ΑΕΠ. Ναι, το είπα πρωτοί. Θεωρώ ότι είναι μια λάθος προσέγγιση και μας οδηγούν σε μια τέτοια μορφής διαπραγμάτευση, κυρίως οι Ευρωπαίοι, δηλώσεις Ντάιζενμπλουμ παράδειγμα, με την λογική ότι αυτό ίσως μας υποχρεώσει να δεσμευτούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση που είναι πολιτικά πιο ήρεμη, ας το πούμε έτσι, για εκείνους. Η ουσία του θέματος δεν είναι αν το χρέος εξυπηρέτησε 3-3,5 δις το χρόνο. Είναι κάτι το οποίο είναι επιβαρυντικό για την οικονομία, γιατί αντίστοιχα θα σου πούν την ίδια περίπου εξυπηρέτηση έχει και η Πορτογαλία, έχει και η Ιρλανδία. Άρα, γιατί μας ζητάς
να μειώσουμε αυτό το βάρος. Άρα, πού είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει να δοθεί χρόνος να εκκινήσει η ελληνική οικονομία, για να έρθω στο ερώτημά σας, γιατί τα μέτρα αυτά τα οποία ελήφθησαν και σημειωτέων αυτό που θα περάσει στη Βουλή τη Δευτέρα είναι ακριβώς αντίγραφο του μνημονίου. Είναι σαφώς προσδιορισμένα όλα με τον Ι και με το Σίγμα μέσα στο μνημόνιο. Έτσι. Με την λογική αυτή λοιπόν πρέπει να εκκινήσει η οικονομία, να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά και σε μια αναπτυξιακή δομή, για να αρχίζεις να έχεις το πρωτογενές εκείνο στοιχείο που θα σου επιτρέψει να το εξυπηρετήσεις το χρέος. Γι' αυτό λέω ότι η συζήτηση του τι ποσοστό του ΑΕΠ θα καλύπτει δεν είναι επί της ουσίας βολική ούτε για το κράτος, ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να δοθεί ένα μορατόριο πληρωμής του χρέους, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, δηλαδή μη εξυπηρέτηση του χρέους για διάστημα 3, 5 και ίσως και παραπάνω ετών, περίοδος χάριτος, για να το πούμε έτσι πιο απλά, εκτός της επιμήκυνσης και εκτός της μείωσης των επιτοκίων. Γιατί έτσι όπως είναι σήμερα δομημένα τα πράγματα και έτσι όπως θα δομηθούν με τις περαιτέρω μέτρα τα οποία θα έρθουν στη Βουλή, δυστυχώς θα πρέπει να είμαι απαισιόδοξος για την δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους και της φερεγγιότητας του κράτους. Άρα δεν είστε αισιόδοξος. Γι' αυτό λέω, δυστυχώς θα πρέπει να... Ότι όπως είναι σήμερα δομημένα τα πράγματα. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Είμαστε σε φάση που μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και με ποιο δρόμο μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό? Κοίτα, είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Τρομακτικό αδιέξοδο, διότι αυτό το τρίτο μνημόνιο, αλλά και τα προηγούμενα, ήταν απίθανα συμβόλαια να εκπληρωθούν από τη φύση τους. Διότι γιατί το πέτυχαν το αντίστοιχο οι Ιρλανδοί και οι Πορτογάλοι? Κοιτάξτε, οι Ιρλανδοί και οι Πορτογάλοι δεν έχουν σχέση χρέους 150% που είναι τραπεζικό χρέος το δικό μας. Τα 200 δις από αυτά τα 326 που βλέπετε είναι χρέος το οποίο προήλθε από τις τράπεζες. Και αυτό επαληθεύεται και από τους αριθμούς του δημοσίου χρέους που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο μας λέει: κύριε, εμείς σας δώσαμε 183 δισεκατομμύρια όσο αφορά το ποσό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ευρώπης και τα 20 του Διεθνού Ταμείου. Υπάρχει αντίθετη άποψη στην Ελλάδα ότι δεν φταίνε οι τράπεζες, ότι το δημόσιο χρεοκόπησε και όχι οι τράπεζες. Όχι, αυτό δεν είναι αληθές. Δηλαδή, για πείτε μας. Γιατί λόγω του ότι υπάρχουν τα φύλλα της εφημερίδας της κυβερνήσεως ήδη από τον Νοέμβριο του 2008, το τραπεζικό σύστημα, κύριε Παπαδόπουλο, χρεοκόπησε τότε με τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Μας έλεγε τότε η κυβέρνηση του Καραμανλή ότι εμείς είμαστε γερά. Ναι, ακριβώς, είναι εύρωστο το τραπεζικό σύστημα και σε 9 Δεκεμβρίου υπογράφει ο τότε Υπουργός Οικονομικών ο κ. Αλογοσκούφης, με τον νόμο 37-23, 28 δις να δοθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα πρώτα, τάχα υπό τη μορφή ανάπτυξης για να πάνε σε στεγαστικά δάνεια κτλ. Και θα θυμάστε, το Μάρτιο του 9, όταν γίνεται η επικύρωση των 28 δισεκατομμυρίων για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό, ακριβώς για τις τράπεζες. Τα πρώτα που δόθηκαν. Ακριβώς, τα πρώτα που δόθηκαν, αυτά όλα βασικώς εκταμιεύτηκαν. Δεν ήταν δηλαδή από αυτά, τα 15 ήταν λεγόμενες εγγύησεις. Αλλά επειδή ήταν διαρκείας τριών ετών, το κράτος έδωσε λεφτά στις τράπεζες. Από εκεί προέρχεται το πρόβλημα της διόγκωσης του ελλείμματος με το θέμα της κυρία Γεωργαντά και του Γεωργίου του Γεωργίου Παπανδρέου και του Παπακοσταντίνου, που εκτινάθηκε από την αρχή από το 6 στο 12 στο 15 και μετά μπήκαμε στο μηχανισμό στήρησης. Ήταν τα χρήματα των τραπεζών δηλαδή που δημιούργησαν αυτή την αλματώδη αύξηση του ελλείμματος. Επειδή έτσι
επειδή δεν ήθελα. Το άλλο ήταν η τρέχουσα των συναλλαγών. Όχι, ήταν και τα ρήπος, το περιβόητο συνθετικό προϊόν με το οποίο μπήκαμε. Έκανε Goldman Sachs το swap, για το οποίο μπήκαμε στην Goldman Sachs. Αυτό έγινε mature, να εμφανίστηκε η υποχρέωση πληρωμής του την περίοδο εκεί. Ήταν ο συνδυασμός των δύο. Η διόγκωση του χρέους έγινε με αυτά τα δύο. Και με πολύ σωστά με το πακέτο Λογοσκούφη και με το συνθετικό τη Goldman Sachs. Οι αριθμοί δείχνουν ότι εκτινάθηκε και ξαφνικά σε ένα χρόνο κατά 36 δισεκατομμύρια το έλλειμμα. Mm-hmm. Δηλαδή η διαφορά εσόδων και δαπανών του κράτους. Αυτό πώς προέκυψε έτσι τόσο μεγάλο ποσόν σε μια ακριβώς, χρονιά μέσα. Λόγω των τραπεζών. Ένα κομμάτι, 24 περίπου, είναι των τραπεζών και το άλλο θα προέρχεται από το swap. Αλλά επειδή αυτά είναι μυστικά, δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα του swap. Υπολογίζεται το swap ήταν περίπου 60 δις. 60 δις ήταν το swap. Το δεν οποίο ξέρω αυτό αν εκταμιεύθηκε τότε. Δημιούργησε αυτό το μεγάλο άνοιγμα για τη μεγάλη τρύπα. Εμφανίστηκε μετά, ενώ ήταν, το swap έγινε για να κρυφτούν υποχρεώσεις. Έτσι και να δημιουργηθούν οι λόγοι εκείνοι και αναλογίες για να κάνουν ελκυστική την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την περίοδο εκείνη, πολύ σωστά έγινε, γιατί στρατηγικά έπρεπε να μπούμε. Ναι, αλλά πάντως κάποιοι έκαναν αντίστοιχα κόλπα για να μπουν και αυτοί. Ακριβώς γι' αυτό λέω. Πολύ σωστά έγινε. Δεν ήταν λάθος. Ελλείμματα και κενά. Θα πρέπει όμως για να σας απαντήσω γιατί έγινε αυτή η καθυστέρηση. Οι γερμανικές τράπεζες και οι γαλλικές είχαν ένα πολύ σημαντικό ποσό ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Θα έπρεπε να περάσουν αυτά, δεν ξεφορτώνονται στην αγορά την επόμενη μέρα. Κατά συνέπεια, έπρεπε να βρεθεί μηχανισμός μέσω του οποίου κάποιος να βάλει μαξιλάρι για να ξεφορτώσουν τα ομόλογα. Αυτό παίρνει ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ο μηχανισμός στήριξης ο πρώτος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου του 2010, μπήκαν 110 δις, άρχισαν να ξεφορτώνουν οι τράπεζες και στη συνέχεια, όταν πήρε ένα χρόνο περίπου, λοιπόν, κατά συνέπεια όλοι λέγανε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι εύρωστο. Είχαν και ελληνικές τράπεζες. Με ψεύτικα στοιχεία ήταν εύρωστο. Ακριβώς. Είχαν 46 δις, 50, 60. Λοιπόν, εκεί σιγά σιγά όλο αυτό έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να συγκρατηθεί, αλλά ήδη είχαν απαλλαγεί οι τράπεζες αυτές από σημαντικά ποσά, διότι βλέπουμε ότι έκανε παρέμβαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ποσά που αγόρασε τα ομόλογα, 56 δις, από τα οποία τώρα τα βλέπουμε σταδιακά. Δηλαδή, ξεφορτώσαν γαλλικές, γερμανικές. Αυτό είναι το θέμα των υποχρεώσεων που είχαμε στις τράπεζες και πέρασαν στα κράτη. Ναι, αλλά ταυτόχρονα η ΕΚΤ που αγόρασε τα ελληνικά ομόλογα απέτησε να μην κουρευτούν και εκείνο το πρόβλημα. Ότι έγινε μετά το κούρεμα. Αυτή ονόμασε τον εαυτό της διοικητικό τομέα, official sector, και δεν κουρεύτηκε. Κουρεύτηκαν τα δικά μας, σαν κουρεύτηκαν το των ταμείων. Μας λέει τώρα να κουρέψουν καταστροφή. Οι Ευρωπαίοι, αλλά το δούνο του δεν κουρεύει. Ακριβώς. Το δούνο του ως πρώτος, senior creditor, δεν μπορεί να κουρευτεί. Ακριβώς. Το θέμα των τραπεζών επισήμανε πάρα πολύ σωστά. Κατά την άποψή μου, τα 28-29 δις του πρώτου πακέτου Αλογοσκούφη ήταν μια δυνατότητα, θα έδινε δυνατότητα στο τραπεζικό σύστημα να μπορεί να ανασυνταχθεί. Η κρίση έγινε το 2007 στην ουσία, στην Αμερική που πέρασε απέναντι, έτσι, τον subprime και ούτω καθεξής. Αυτό θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει. Μπήκαν 29 δις, τα οποία κατά την άποψή μου μπήκαν σε μια τρύπα και εξαφανίστηκαν. Ενώ το τραπεζικό πήγαν αυτά τα 29 δις. Εξαφανίστηκαν, θα σας πω. Μέσα στην υπερβολική κοστολογική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν κοστοβόρο. Οι επισφάλειες εμφανίστηκαν εκ των υστέρων. Λόγω πρώτον του κουρέματος, δεύτερον της κρίσης που ενετάθη και όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε τη σημερινή κατάσταση. Ναι, κοστοβόρο ήταν γιατί είχε πολλά καταστήματα και πολύ προσωπικό. Ακριβώς. Ή κοστοβόρο ήταν γιατί έδινε τελικά δάνεια στον Μπάσα Ις που λένε. Πρώτα ξεκίνησε. Γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο το πρωί στο βράδυ να μου δώσουν διακοποδάνεια και ορταδάνεια και όλα αυτά. Τα οποία δεν τα πλήρωνε ο άλλος γιατί δεν είχε ανταπληρώσει. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ, αν θέλετε να προσθέσω, ότι όντως αυτό που λέει ο κ. Παπαδόπουλος είναι πολύ σημαντικό. Διότι πριν από την ένταξή μας στην Ευρωζώνη, το συνολικό χρέος, το οποίο ήταν τα δάνεια ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών ήταν 60 δις. Αυτό εκτινάχθηκε μέχρι το 8, πήγε στα 250
50 δισεκατομμύρια. Σωστά. Δηλαδή το ιδιωτικό χρέος προς τις τράπεζες. Ακριβώς. Τα 100. Λοιπόν, από εκεί όμως έχουμε ένα ήταν θέμα. Και τα δάνεια που δίνανε με χαμηλό επιτόκιο που έπαιξαν ρόλο για τα σπίτια. Γίνεται τώρα έχουμε τα κόκκινα δάνεια τα οποία είναι 100 δις. Έγιναν κόκκινα δάνεια αυτά τα δάνεια. Δεν έγινε έλεγχος να δούμε με τα θαλασσοδάνεια. Εδώ είναι το κλειδί. Τι έχει γίνει, γιατί κατέρευσε, δηλαδή όλα αυτά θα φανούν κάπου. Και φανήκαν από την αρχή, όταν λέμε καταθέσεις τραπεζικές, εκεί περιλαμβάνονται και τα δάνεια. Ήταν 260, τώρα είναι 120. Έτσι. Έχει κάνει κολάψη, έχει καταρρεύσει όλη η οικονομία, αλλά ένα ποσό ποτέ δεν εξακριβώθηκε τι έγινε με αυτά τα δάνεια. Δηλαδή πώς επήλθαν οι ζημιές και δεν ξέρω αν είχαν και τοξικά ομόλογα, τα οποία ήταν off balance sheet, έτσι δεν είναι, αυτό, τα οποία υπήρχαν τοξικά αυτό ομόλογα. Αυτό ποτέ δεν πρόκειται να το μάθουμε έτσι και δεν θα το μάθουμε. Είχα δει. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η εκτίμησή μου ότι οι τράπεζες καταρχάς διαχρονικά κάναν ένα λάθος. Γι' αυτό και βρέθηκαν εκτεθειμένες στα μεγάλο ποσοστό ελληνικών ομολόγων. Ήταν η εύκολη διαδικασία του να κερδίσουν, αγοράζοντας προνομιακά τις εκδόσεις πρωτογενώς του ελληνικού δημοσίου και μετά δημιουργώντας μια δευτερογένεια αγορά από την οποία κερδίζαν. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, το ποσοστό των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με τη συνολική τους επενδυτική πολιτική ήταν υπερβολικό. Δηλαδή, σε καμία άλλη χώρα το ποσοστό επένδυσης σε ένα μόνο προϊόν που λέγεται σήμερα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, δεν θα επιτρέπεται. Επιτρέπεται όμως γιατί υπήρχε μια διαδικασία συλλογικής, ας το πούμε, λειτουργίας στη διαμόρφωση αυτής της αγοράς. Αυτό πληρώθηκε με το κούρεμα. Το κομμάτι των δανείων, εάν θυμάστε καλά, στις πρώτες συζητήσεις που γινόντουσαν για το ελληνικό χρέος, η Ελλάδα είχε ένα θετικό προσόν με την ιδιαιτερότητα ότι η αναλογία ιδιωτικού χρέους προς ΑΕΠ ήταν πολύ χαμηλότερη από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό στην ουσία εξανεμίστηκε. Γιατί όντως το τραπεζικό σύστημα κατέρευσε, η οικονομία κατέρευσε, το PSI δημιούργησε τα προβλήματα που δημιούργησε και άρα τα κόκκινα δάνεια άρχισαν να διωγγώνονται. Και σήμερα μιλάμε για δεδομένα τα οποία βρισκόμαστε στην από τις τελευταίες θέσεις σε σχέση αναλογίας ιδιωτικού και κρατικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε. Θα σας δώσω το λόγο. Θα κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και μετά θα πάρετε εσείς το λόγο.